Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Καλησπέρα και αυτή την εβδομάδα. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Το απόψινο βράδυ δεν μου αφήνεται κανένα περιθώριο να έχω άλλον εδώ στην εκπομπή. Έτσι. Σε εισαγωγικά δεν μου αφήνετε, Εντάξει, είναι, βλέπετε πολλού γιατρού έτσι κι κάθε εβδομάδα διαφορετικού. Αλλά Σαφώ είναι απειρά, στην κυριολεξία, απειρά τα τηλέφωνα ε, και από του τηλεθεατές και από ε, του ακροατέ ραδιοφωνικού σταθμού τη Εκκλησία τη Ελλάδα και από τα social media που διατηρώ, που ζητάτε συνέχεια τον τέμπο. Το βλέπω άλλωστε κάθε φορά που το βγάζω από τα τηλέφωνα, από τα views που υπάρχουν, από το πόσο κόσμο παρακολουθεί live εκείνη τη στιγμή την εκπομπή. Έτσι, τον ζητάτε συνέχεια. Λοιπόν. Κυρίε και κύριοι, ο Κωνσταντίνο Τέμπο, ρευματολόγο ενηλίκων και παιδων και ιατρικό συγγραφέα, ο άνθρωπο που έχει διατελέσει πάνω από δέκα χρόνια διευθυντή τη ρευματολογικής κλινική του νοσοκομείου Κατ και πρόεδρο τη ρευματολογικής εταιρεία, σχεδόν μια διετία. Έτσι, κύριε Τέμπο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εδώ στι ιατρικέ συναντήσει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και από μένα. Και πώς; είσαι, Να σας πω κάτι. Με τόση αγάπη που σας έχει ο κόσμος, έτσι; Πώς νιώθετε; Έχετε καβαλήσει το καλάμι; <laughs> Να σας πω ότι αισθάνομαι συγκινημένο. με τόσο με τα σχόλια που γράφουμε, κυρίω στο YouTube, σε εκπομπέ που έχουμε κάνει, που έχουμε γυρίσει, με συγκινούν σε αφάνταστο βαθμό. Ε, ο λόγος είναι ότι δικαιώθηκαν, δικαιώθηκε ο κόπος μου, η προσπάθειά μου, το διαβασμά μου έχει δικαιωθεί για μένα διότι έχω ολοκληρώσει μέσα μου όλο το θέμα το ταξίδι μου στο έντερο. Δηλαδή έχω φτάσει σε ένα σημείο να μπορώ να χειριστώ τα περισσότερα γασετερικά νοσήματα και να τα πούμε όλα, πρέπει να κάνουμε λίγο, να το φρεσκάρουμε λίγο. Και κυρίως έχω δημιουργήσει; Ένα διαγνωστικό αλγόριθμο, δηλαδή ένα τρόπο, δα, με δα, δανικό από άλλες, από άλλους γιατρούς, από άλλα κέντρα, το οποίο έχω βελτιώσει εγώ με σκοπό να έχω όσο το δυνατόν καλύτερη διάγνωση. Η διάγνωση στην, ιατρι, στην ε. ιατρική είναι το άπαν. Αμα κάνεις λάθος διάγνωση, θα κάνεις λάθος θεραπεία. Mm. Στην Ελλάδα ένα στου δύο ασθενεί που έρχονται εδώ έχουν λάθο διάγνωση, Μιχάλη. Στην Αμερική, ένας, στους τέσσερις, ένα στου τέσσερι, ένα μία μελέτη, ένα στου τέσσερι ανθρώπου έχουν λάθο διάγνωση. Γιατί γίνεται αυτό, κύριε Τόμπερ. Η, Η άγνοια, μιλάω πάντα για τον τομέα των αυτοάνωσων νοσημάτων και των γαστεντερικών νοσημάτων, από τα οποία τα περισσότερα είναι άγνωστα. Και ποια γασεντερικά νοσήματα είναι άγνωστα. <Κι> το πρώτο είναι η δυσβίωση. Είδα μία μελέτη αμερικάνικη ότι το 70% των Αμερικανών έχουν δυσβίωση. Εδώ, σύμφωνα με τις εξετάσεις που στέλνουν τους ασθενείς μας, την εξέταση των κοπράνων, το εντεροσκάν, δεν έχει βρεθεί άνθρωπος πάνω από 200 άτομα να μην έχει δυσβίωση. Όλοι, Μιχάλη μου, έχουν το χάλι τους. Το έντερό τους είναι χάλια. Το έντερό μας δεν είναι το έντερό μας είμης, είναι το έντερό μας ίμιση. Είναι το πιο σπουδαίο όργανο, το οποίο καθορίζει τη μοίρα μας. Και ποιο είναι το τραγικό. Ότι δεν καταλαβαίνουμε αν τα έχουμε αυτά που θα σου πω. Ένα παράδειγμα να σου πω. Εσύ τώρα αυτή τη στιγμή, την ξύλο βέβαια, έχεις δυσβίωση στο παχιέντερο, έντερο, έχεις σύμπο ναι. χτύπησα ξύλο ήδη. Ναι, φτύνομαι και εγώ για καλό και για κακό. σύμπο δηλαδή περενάπτυξη βακτηρίων στο λεπτό έντερο ναι. και χλιοκάκι. Ναι. Έλα, πες μου. Όλα αυτά παρέα. Ναι, γιατί θα μου πεις γιατί. Αισθάνεσαι τίποτα Όχι. από αυτά. Και τα τρία, όπως κι άλλα, Κάνε συμπτώματα από το έντερο. Εσύ έχει από το έντερο τίποτα. Όχι λίγο κουρασμένο, νιώθω το τελευταίο χρονικό διάστημα γιατί κοιμάμαι λίγε ώρες. Μπράβο. Και μπορεί να έχει ένα από τα τρία ή και τα τρία μαζί, χωρί συμπτώματα. Από το έντερο. Από το έντερο. Να. αυτό π.χ. έχουμε ασυμπτωματική κοιλιοκάκη. Δηλαδή έχει κοιλιοκάκη και δεν καταλαβαίνει ότι την έχει. Ένα, Άρα, να πείτε στον κόσμο τι είναι όμω, τι είναι η κοιλιοκάκη, για να καταλάβει και ο κόσμο. Εγώ μπορώ να ξέρω, αλλά πείτε στον να κόσμο. Να τα πάρουμε από την αρχή ένα. Τι είναι η δυσβίωση. Άφερ. Να το φρεσκάρουμε λίγο. Ναι. Μέσα στο έντερο μα, στο παχύ έντερο, έχουμε 3 εκα... 123 εκατομμύρια βακτήρια. Είτε καλά είτε κακά. Έχουμε υγού, έχουμε κορονοϊγού, έχουμε κολοβακτηρίδια, έχουμε γαλακτοβάκυλου. Οι γαλακτοβάκυλοι είναι τα φυσιολογικά βακτήρια που ζουν στο έντερό μας. <χω> Έχουμε μία μπάλα 2 με 3 κιλά, ανάλογα με τα κιλά π.χ. εγώ μπορεί να έχω γύρω στα 3,5 κιλά λόγω σωματικού βάρους, εσύ να σε κόβω γύρω στα 2,800 με, με την, την έκπτωση. <χω> τρία κιλά περίπου, επειδή είσαι λίγο ψιλογεματούλης τώρα τελευταία. Τέλος <χω> <χω> πάντων, για πάμε. Οκ. Okay. <χω> Αυτά λοιπόν τι κάνουν, Κάθονται εκεί, πολλαπλασιάζονται, ψακώνονται, βέρνονται. Το 80% είναι καλά βακτήρια, ευεργετικά. Εξυπηρετούν το σκοπό του δημιουργού μας που είναι το ανασωπητικό μας. Και τα 20% είναι τα κακά βακτήρια τα οποία συμβιούν. Είναι σαν μια κοινωνία όπως η ελληνική που το 80% είναι καλή και το 20% είναι κακή. Άσχετα αν στη χώρα μας επικρατούν οι κακοί και οι εκμεταλλευτές. Αυτοί που εκμεταλλεύονται τους καλούς. Στο έντερο λοιπόν υπάρχει μια αυτόματη από τον δημιουργό μας ισορροπία. Εάν αυτή η ισορροπία διαταραχθεί αρχίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Και από το έντερο μέσα, συμπτώματα δηλαδή. Όπως, θα, θα, θα τα πω και λίγο παρακάτω αργότερα, αλλά και εξωεντερικά συμπτώματα. Εξωεντερικά. Δηλαδή, έχεις άγχος. Και ποιος δεν έχει άγχος. Και ποιο δεν έχει άγχο. Όσοι θέλετε. έρχονται εδώ, Μιχάλη, το εξομολογούμε και να yeah. από τρόμο, έχουν όλοι άγχος. Το 97%. Και μάλιστα μου λένε, ε, και γιατί να μην έχω. Και το θεωρούν φυσιολογικό φαινόμενο. Όταν διαβάζει. Γιατί εσεί το δικό σα άγχο το... Δεν έχω άγχο εγώ. Δεν έχετε. Ε, πατάτε κάποιο κουμπάκι συγκεκριμένα. Όχι, έχετε... είναι ισορροπία. Πιστεύω ότι είναι θέμα ισορροπία. Ψυχολόγο συναισθηματική ισορροπία. Ναι. Έχω μια ισορροπία μέσα μου, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Ε, ξέρω ότι ρολοπέζω σαν άνθρωπο. Συγγνώμη, εσεί έχετε πει εδώ στην εκπομπή ότι ξέρετε κάτι. Έχω προβλήματα κι εγώ. Μεταράζει η γυναίκα μου, μεταράζει ο Α, μεταράζει ο Β. Θα όμω. Ε? Θα ισορροπώ όμω. Γιατί τι κάνει, του έχετε απομονώσει. Όχι, τα, τα εκλογικεύω όλα ναι. ε, και τα δικαιολογώ. Π.χ., λέω, εντάξει, η γυναίκα μου είναι αυτό. Ε, ο ΤΑΔΕ είναι εκείνο. Αλλά τον δικαιολογώ ω εξή: ναι. Ότι είναι ανθρώπινο πλάσμα, ναι. ότι όλοι, μας, όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί και πρέπει να του δεχόμαστε όπω είναι, διότι οι άνθρωποι δεν ευθύνονται για αυτό που είναι. Ευθύνεται ο τρόπο τη κατασκευή. Ευθύνεται η κληρονομικότητα, yeah. ευθύνεται η ζωή που κάνει κανείς και γι' αυτό τους δικαιολόγω λέω είναι άνθρωποι, είναι πλάσματα του Θεού. Yeah. του συγχωρώ διότι δεν υπάρχει άνθρωπος ίδιος με τον άλλον. Yeah. Το καταλαβαίνεις. Yeah. Πρέπει να δεχτώ έναν άνθρωπο με τα λαττώματά του. Και το σκεπτικό αυτό και επίσης η σκέψη ότι ο ένας άνθρωπος για να αλλάξει πρέπει να έχει το γνώθι σε αυτόν. Στην Ελλάδα όμως και γενικά στην ανθρωπότητα επικρατεί το εξής μότο. Ε, δεν παραδέχεται κανείς τίποτα. Έχω διαπιστώσει ότι ένα, ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων ε, ε, έχουν, έχουν ένα σύνδρομο που το ονομάζω απίδια. Δηλαδή σύνδρομο αδιαφορίας, ασυνεννοησίας και αμφισβήτησης. Δεν παραδέχεται κανείς στην Ελλάδα ότι πρώτα απ' όλα δεν παραδέχονται τις προσωπικότητες τις αμφισβητούν. Πολλές φορές χωρίς εξήγηση, έτσι, για λόγους αντίρρησης. Αυτό όμως συμβαίνει διότι ο άνθρωπος, λόγω της ανέχειας της, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έχει διαμορφώσει μια προσωπικότητα αμφισβήτησης. Αμφισβητεί τους πάντες, αμφισβητεί την εξουσία, τους πολιτικούς, τους συνανθρώπους τους. Εδώ οι οικογένειες μεταξύ τους δεν μπορούν να συνοηθούν. Αυτό πρέπει να το ξέρεις και εσύ ότι πάντα θα υπάρχει κάποιο μέλος στην οικογένεια το οποίο καταστρέφει τους υπόλοιπους. Παρόλο που προερχόμαστε από την ίδια μήτρα, από την ίδια γυναίκα, είμαστε τελείως διαφορετικοί. Και εφόσον είμαστε διαφορετικοί και εφόσον δεν υπάρχει τρόπος να διορθώσουμε έναν άνθρωπο, δεν υπάρχει λύση. δέξτε τον όπως είναι. Δεν μπορεί να, βα... Να βαράς συνέχεια μπουνιά στο μαχαίρι. Δεν μπορεί να αλλάξει την προσωπικότητα ενό ψυχοπαθού. Έχεις έναν άνθρωπο στο περιβάλλον σου και άκου να δεις και το τραγικό, ο οποίος είναι περίεργος, είναι επιθατικός, έχει διπολική διαταραχή. Ε, αυτός ο άνθρωπος το ξέρει ότι μπορεί να έχει κοιλιοκάκη. Η κοιλιοκάκη που είναι εντερικό νόσημα έχει 350 Διαφορετικά εξωεντερικά συμπτώματα. Τι είναι να πείτε στον κόσμο, Γιατί υπάρχει κόσμο που μπορεί να μην ξέρει τι είναι η κοιλιοκάκη. Ένα στου εκατό ανθρώπου mm. παγκοσμίω γεννιέται με μια ευαισθησία του εντέρου που αφορά τι λάχνε, τι εταιρικέ. Οι εταιρικέ λάχνε είναι μέσα στο τείχομα του εντέρου. Ο βλενογόνο έχει μια διαμόρφωση σαν χορτάρι, σαν γρασίδι σαν γρασίδι mm. για να απορροφά τι ρεπτικέ ουσίε. Διότι χωρίς αυτές δεν θα υπήρχε και η ζωή. Μερικοί άνθρωποι, ένας στους εκατό, γεννιούνται με διαταραχή του τυχώματο του εντερού, με ατροφία, ατροφή, το εντερό ατροφή. Και εφόσον ατροφή, δεν μπορεί να απορροφήσει, είπαμε, στι ρεπτικές ουσίες. Ειδικά όταν τρώει γλουτένι. Η γλουτένι, Μιχάλη, είναι ένα ελάττωμα, ένα πρόβλημα που πιθανώ προέρχεται η κατασκευή του κόσμου. Δηλαδή, το σιτάρι, το κρυθάρι, η βρώμη έχει μία πρωτεΐνη που λέγεται γλουτένη. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος με προδιάθεση γενετική φάει τη γλουτόνη από το ψωμί, από τα κουλουράκια, από τις τροφές που έχουν γλουτένη, γι' αυτό έχουν βγει και τώρα στα σούπερ μάρκετ χωρίς γλουτένι, gluten free, ωραία. Επίση υπάρχει μια άλλη κατάσταση που λέγεται δυσανεξία στη γλουτένη χωρί ιστολογικέ αλλοιώσει από το έντερο. Δηλαδή ενώ το έντερο είναι άθικτο και βιοψιακά και οπτικά, mm. ο άνθρωπο που τρώει γλουτένη έχει συμπτώματα σαν να έχει κυλιοκάκι. Και αυτό είναι σπάνιο. Τι είναι αλλεργικό στη γλουτένη. Α, α ναι, το πούμε αλλεργικό στη γλουτένη, χωρί να όμω να έχει ιστολογικά βλάβη του βλενογόνου του, λεπτού εντέρου. Βλέπουμε για το λεπτό. Άκουσαν, άκουσαν. Η λίγο κάκι, Μιχάλη. Οι Αμερικάνοι ψυχίατροι λένε, έχουν οδηγία να μην βάζουν διάγνωση στον ασθενή του ότι είναι ψυχοπαθή, αν δεν το έχουν κάνει τεστ για κυλιοκάκι. Αντισώματα για κυλιοκάκι. Γιατί είναι επηρεάζει τόσο πολύ. Ναι, τι... κάνει ψυχιατρικές διαταραχές. Κάνει επιληψία. Κάνει διπολικές διαταραχή στον άνθρωπο. Του κάνει ψυχιατρικές διαταραχές. Mm. Έχουν λοιπόν οδηγία οι Αμερικάνοι ψυχίατροι να μην βάλουν σφραγίδα ότι είσαι τρελός αν δεν έχεις κάνει τεστ για κοιλιοκάκι. Πώς το βλέπεις αυτό. Με το σκεπτικό αυτό Μιχάλη ανα, ανατρέχω στο παρελθόν και λέω, μέχρι τώρα, ποιους, πόσους παλαβούς έχεις γνωρίσει τη ζωή σου. Πόσους τρελούς έχεις γνωρίσει τη ζωή σου. Ο ένας φαντάζομαι είμαι εγώ. Και μου έρχονται, ε. Ο ένας φαντάζομαι είμαι εγώ. Με <laughs> βάση αυτά που λέτε. <laughs> <laughs> Όχι, εσύ είσαι άλλη τρελά. Να <laughs> πω, πω τι έχεις. <laughs> Αναλογίζουμε λοιπόν πόσοι στο παρελθόν είχαν διπολικές διαταραχές ή τρέλα ή ψυχοπαθεί. Και έχω εντοπίσει μερικού. Σκέφτομαι αυτοί. Μήπω είχαν και εγώ του πέρασα για το λαβού. Σου φαίνεται λογικό αυτό. Με αυτό που λέτε, εντάξει, Λε. αν πραγματικά τόσο επηρεάζει Άκουλει. την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου. Άκου λοιπόν. Η Κιλιοκάκη, η μόνη εκδήλωση της Κιλιοκάκης μπορεί να είναι βλάβη του, του σμάλτου των δοντιών. Ναι. Τρώγεται, κάνει τρύπες το σμάλτο, επειδή είναι εξασθενημένο, δεν έχει δημιουργηθεί, δεν έχει αναπτυχθεί σωστά, αλλάζει το χρώμα του δίκτυου και κάνει τρύπες. Τώρα, ε. Τι λένε τώρα οι Αμερικάνοι οδοντίατροι. Εάν πα στον οδοντίατρο και σου βρει ότι έχει ελαττώματα, έτσι το λένε, τη αδαμαντίνη, mm. του σμάλτου, τράβα να κάνει ένα τεστ, μήπω έχει κυλιοκάκι. Παίρνω λοιπόν τον οδοντίατρό μου, έτσι για να το διασταυρώσω. Και του λέω, ρε Μίτσο, τρόπος του λέει, Έχει έχεις υπόψη σου ότι α, αν έρθει κάποιο με χαλασμένα δόντια πρέπει να το στείλει για τεστ για κοιλιοκάκι. Όχι, μου λέει, πρώτη φορά το ακούω. Σκέφτηκα να πάρω και ένα ψυχίατρο, αλλά δεν έχω κανένα Να του πω να το ρωτήσω πάλι, το έχεις υπόψη σου. Πρωτού βάλεις φραγίδα ότι είναι ψυχοπαθής ο ασθενής σου. Να του κάνεις ένα τεστ για κοιλιοκάκι. Άκου άλλο καταπληκτικό. Υπάρχει ένα εξάνθημα που λέγεται ερπιδοειδής δερματίτιδα. Από τη λέξη σημαίνει ότι είναι μοιάζει με έρπιδα. Δηλαδή, κάνει μια κοκκινίλα mm. στο σώμα και απάνω έχει φουσκαλίτσε. Mm. Φυσαλίδες με υγρό. Αυτό το λένε ερπιτοειδή δερματίτιδα. Και πάει πακέτο με την κυλιοκάκη. Χωρί να έχει συμπτώματα. Άρα, εάν έχει ελπιτοειδή δερματίτιδα, δα. Ψάξε μήπως έχεις κυλιοκάκι. Άλλο. Ήως ντρέπομαι που θα το πω, αλλά το αγνοούσα τελείως, παρόλο που έκανα πολλά χρόνια. Ε, διε, διεύθυνα το, 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 ιατρείο οστεοπόρος το ΚΑΤ. Όχι ακριβώς διεύθυνα, συνεργαζόμουν με το ναι. ιατρείο οστεοπόρος. Ναι. Ούδης μου είπε, ότι το 50% των ανθρώπων που έχουν οστεοπόρωση έχουν κυλιοκάκι. Αστεοπόρωση. Άρα η κοιλιοκάκη είναι πίσω από κάθε εκδήλωση του ανθρώπου. Είτε έχει σχέση με το έντερο, είτε έχει σχέση με οτιδήποτε άλλο. Σου πω για το άγχος. Έχεις άγχος. Του το άγχος, ποια νοσήματα κάνουν άγχος. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σύμματα που φέρνουν άγχος. Ή βέβαια. Το σύμπο, να. η δυσβίωση και η κηλιοκάκη. Δηλαδή, εσύ που είσαι αγχώδης, μπορεί να μην οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντε, δηλαδή στην οικογενειακή σου κατάσταση, το άγχος να μην έχει σχέση με τη δουλειά σου, αλλά να έχει σχέση με τη σχέση με το έντερο. Το φαντάζεσαι ότι πρέπει κάθε άνθρωπος να κάνει ένα εντεροσκάν στη ζωή του. Γιατί λέει ο εντεροσκάν. Και άμα μπει μέσα και το διαβάσεις, όλοι οι επαγγελματίες υγεία που ασχολούνται με την ιατρική του μικροβιώματος λένε κάθε άνθρωπος πρέπει να κάνει έναν έλεγχο του μικροβιώματος του παχαίου εντέρου, το εντεροσκάν που λέμε, για να δει σε ποια κατάσταση είναι το νοσοποιητικό του. Ένας άλλος λόγος είναι ότι η, δισβίωση που είπαμε, νομίζω το είπαμε, είναι το πιο, η πιο συχνή νοσολογική κατάσταση στο έντερο. Ξαναλέω, όσοι έχουν περάσει από εδώ είχαν δυσβίωση όλοι. Ιδιαίτερα αυτοί που είχαν αυτοάνωσα νοσήματα. Όποιο μου πει ότι το χασιμότο είναι αθώο επειδή παίρνει χάπι και ζει με αυτό Νομίζω ότι ξεμπέρδεψε με τον χάσιμό του. Όποιος έχει χάσιμό θα πάθει και Μητσουμπίση. Θα υπάρχει και καβασάκι και μη σου πω ότι άλλο μπορεί να πάθει διότι το ένα αυτό άνοσο νόσημα φέρνει το άλλο. Όταν δεις δυσβίωση, ο νόμος λέει όποιος έχει δυσβίωση εάν την αφήσει χωρίς θεραπεία θα την πληρώσει ακριβά μέχρι καρκίνο του εντέρου. Με πιστεύεις? Όχι. Οκ. Okay. Ο καρκίνο του εντέρου έχει ένα ιδίωμα. Να είναι ασυμπτωματικός μέχρι να εκδηλωθεί, κυρίως. Όταν εκδηλωθεί είναι αργά. Έχεις λοιπόν έναν άνθρωπο, ο οποίος κάνει, είχε ένα φούσκωμα στη κοιλιά, είχε αέρια αυξημένα και τα άφηνε έτσι, τα άφηνε έτσι. Αυτός το πιθανότερο που μπορεί να είναι να έχει δυσβίωση. Και επειδή είμαστε Έλληνες και δεν προλαβαίνουμε τι αρρώστιε μα, συμφωνεί, οκ, okay. το αφήνουμε, το αφήνουμε και αυτό αρχίζει να μα κάνει αυτοάνωσο νοσήματα. Με κάποιο μηχανισμό θα το πω και αργότερα. Και όσο το αφήνουμε αθεράπευτο, μα οδηγεί σε καρκίνο του εντέρου. Το ίδιο ισχύει για το σύμπο. Τι είναι το πόσο σύμπο. Εύκολο, πριν πάμε στο σύμπο, πόσο εύκολο να δημιουργήσει καρκίνο του εντέρου. Δεν είναι συχνό. Δεν υπάρχουν στατιστικοί, γιατί δεν είναι γνωστό και θα πει δυσβήωση στον κόσμο. Ναι. Γι' αυτό λέω πρέπει, για μένα, κάθε άνθρωπος κάθε έξι μήνες πρέπει να κάνει μία εξέταση κοπράνου. Έναν έλεγχο μικροβιώματος πλαντήρου. Εκεί, εκεί βασίζεται και το θεραπευτικό σχήμα που ακολουθώ. Το οποίο θέλω να σας πω και να ακούσει και ο κόσμος, είναι πρωτότυπο. Είναι δημιούργημα δικό μου μετά από πολύχρονη παρακολούθηση και βαρύ και βαθύ, βαθύ διαβασμά έχω καταλήξει σε έναν τρόπο διαγνωστικό και σε μία μέθοδο θεραπευτική η οποία βασίζεται στην ιατρική του μικροβιώματος. Αλλά η διαγνωστική προσέγγιση μπορώ να πω ότι είναι δική μου εφεύρεση. Δηλαδή τι κάνει, πώς ε, η λοιπόν, να, να το πούμε λοιπόν. Και ξεκινάμε ποιες παθήσεις, υπάρχουν 10 εντερικές παθήσεις που κάνουν τα εξή συμπτώματα. Αέρια, εκρήξεις, τύπου Ουκρανίας, Ρωσίας, ναι, ναι, ναι. φούσκωμα της Η κλασική τριάδα την έχουν προσεξε νοσήματα. Πρώτα, η δυσβίωση, του Παχαίο Εντέρου, δεύτερο το Σύμπο, μετά έχουμε την νόσο του Κρόν, έχουμε την Ελκόδη κολίτιδα που είναι φλεγμονώδη ενητεροπάθεια, μετά έχουμε τη μικροσκοπική κολίτιδα. Είχα ένα ασθενή μου και θα σου πω, υπάρχει μια οντότητα, μια φλεγμονή του εντέρου που ο άνθρωπο πάει 30 φορέ την ημέρα στην τουαλέτα. 30 διάρια την ημέρα. Είχα έναν άνθρωπο ο οποίο μου είπε ότι εγώ να αυτοκτονήσω. Δεν μπορώ άλλο. Έχω γυρίσει 10 γιατρού και 5 δικηγόρου και όλοι μου λένε ότι είναι ψυχολογικό. Άκου να δει. Ο λόγο είναι ότι η παγκόσμια ιατρική κοινότητα, όχι μόνο η δική μα, δεν έχει κάνει αποδεκτή ή αγνοεί τη δυσβίωση, το σύμπο και την κυλιοκάκη. Πέντε πράγματα ξέρουν. Επίση, η σπαστική κολίτιδα είναι η πιο παρεξηγημένη πάθηση στον άνθρωπο. Mm. Τι θα πει σπαστική κολλήτιδα. Διάρρεια, επεισόδια. Διάρρειας, εναλλάσσεται με δυσκολιότητα. Αυτό το παθαίνουν κατά περιόδους. Αέρια και πόνο στην κοιλιά. Δεν υπάρχει ειδική εξέταση για να πεις ότι έχεις σπαστική κολλήτιδα. Ή λέγεται σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου. Mm. Ο μόνος τρόπος να βάλεις διάγνωση είναι το ιστορικό. Εάν σου πει ότι έχεις αυτή την κλασική τριάδα, συν πόνο στην κοιλιά, oh. έχει σπαστική κολλήτη. Έλα όμως να δεις. Έχει βρεθεί από τις μελέτες ότι πίσω τη σπαστική κολλήτης, ότι το 80% των ανθρώπων με σπαστική κολλήτη έχουν σύμπο. Να πούμε το σύμπο. Το λεπτό έντερο. Small intestine bacterial overgrowth. Άκου λοιπόν ένα ωραίο φελόμα. Πώς Πόσο ώρα έχεις τώρα. Μην... Καθίσαι να σας πω κάτι ένα λεπτό. Πριν πάμε στο σύμπος, στο λεπτό έντερο, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή επειδή μου κάνει νόημα. Γυρίζουμε και πάμε στο λεπτό έντερο. Mm. Και όχι μόνο αυτό. Ο Κωνσταντίνος Στέμπος ετοιμαστείτε πλέον να μας πει ποια είναι αυτή η θεραπεία Χωρί να πάνα να κάνει την εξέταση, την εξειδικευμένη Έτσι λοιπόν, Κρατήστε το αυτό που λέμε. Θα έχετε ακούσει σε κάποιε προηγούμενε εκπομπέ ότι υπάρχει μια εξειδικευμένη εξέταση που κάνει για το μικροβίωμα του εντέρου κάποιο. Λοιπόν, εδώ σήμερα ο Κωνσταντίνο Τέμπο αλλάζει τα δεδομένα και χωρί να πάτε να κάνετε. διορθώστε με που Αυτή την εξειδικευμένη εξέταση για το μικροβίωμα του εντέρου μπορεί να κάνουμε απευθεία θεραπεία. Κάνετε απευθεία θεραπεία εδώ. Αλλά θα το εξηγήσω με πιο σκεπτικό. Ωραία. Πέραν του σκεπτικού. Τη θεραπεία μπορεί να γίνει αμυγό εδώ στο ιατρείο σα. Ακριβώ. Ωραία. Μικρή διακοπή. Εδώ, Κωνσταντίνος Θέμπο, αποκλειστικά στι ιατρικέ συναντήσει. Κυρίε και κύριοι, εδώ είμαστε. Μέρο δεύτερο με τον Κωνσταντίνο τον Τέμπο το ρευματολόγο ενηλίκων και παιδών και ιατρικό συγγραφέα, όπου εντό λίγων λεπτών θα μα αποκαλύψει, θα μα πει έτσι, ε, ποια είναι η θεραπεία και πώ κάνει τη διάγνωση εντάξει, για τη δεσβίωση του εντέρου. Έτσι, για το περιβόητο μικροβίωμα του εντέρου που πλέον είναι πάρα πολύ πιθανόν να μην χρειαστεί να κάνετε καν αυτή την εξειδικευμένη εξέταση, όπω την είπαμε, εντεροσκάρη. Λοιπόν, έτσι, που είναι και πανάκριβη. Λοιπόν, για να δούμε, ε, λίγο υπομονή και ετοιμαστείτε, πείτε και σε γνωστού που έχετε, εντάξει, που έχουν προβλήματα με το έντερό του, φουσκώματα, τι άλλο. Άγχο, στρες, όλα αυτά τα έχετε βάλει μέσα σε αυτό, ε, με το έντερο. Πιέζουμε έναν άνθρωπο να μην έχει γαστεντερικά ενοχλήματα. Ωραία. Α, α, με τη διατροφή που κάνει ο σύγχρονο Μπόλνιντσα. Λοιπόν, Ακούστε τώρα. Τιε... Να πούμε για το Σίμπο. Πείτε για το Σίμπο, πείτε... γιατί το αφήσαμε στη μέση και ερχόμαστε πλέον στη θεραπεία έτσι για να πάρει το χρόνο το κόσμο. Ενδεχομένω να ενημερώσει και άλλο κόσμο που μπορεί να μην είναι συντονισμένο αυτή τη στιγμή. Για πείτε. Το, 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 το λεπτό έντερο να. είναι φτιαγμένο ε, ε, από το δημιουργό μα. Να, ο σκοπό είναι να απορροφάνε τι θρεπτικέ ουσίε να μπουν στο αίμα και να επιβιώσουμε. Βιταμίνε, μέταλλα, Έχει, παρόλα αυτά, δεν έχει πολλά μικροβία. Έχει, αλλά πολύ λιγότερο συγκριτικά με το παχύ έντερο. Ε. Π.χ. αν στο Παχέντερο έχουμε 123 εκατομμύρια πες ο κύριε ότι έχουμε ένα δισεκατομμύριο που είναι μικρός ο αριθμός. Όταν όμως περάσουν τα χρόνια, όταν ο άνθρωπος μεγαλώσει αρχίζει η κινητικότητα του στομαχιού και του όλου του γαστεντερικού να καθυστερεί. Αργεί, αργεί το περιεχόμενο του στομαχιού να πάει στο λεπτό έντερο, καθυστερεί. Είναι πιο αργό το έντερο, γι' αυτό και οι ηλικιωμένοι έχουν και δυσκολία. Κυρίω από, από ποια ηλικία εκεί πέρα συμβαίνει αυτό. Από τα 50, 55, 60, δεν πέρα, δεν πέρα, 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 πέρα. Πέρα, 65 και 65. Επειδή λοιπόν η τροφή καθυστερεί να περάσει, λιμνάζει στο λεπτό έντερο και αρχίζει τα μικρόβια που καταπίνει από την τροφή, αρχίζουν, βρίσκουν ευκαιρία και περνάνε η ζωή και κοντά. Τρώνε, πίνουνε, κοιμώνται, μπάνια περνάνε ζωή και κότα και πολλαπλασιάζονται. Mm. Οπότε, όταν πολλαπλασιαστεί, πολλαπλασιαστούν τα κακά βακτήρια, θα μας κάνουν φλεγμονή στο έντερο, η οποία λέγεται σύμπο. Ένας λόγος είναι και η υποχλωριδρία. Με την ηλικία το υδροχλωρικό οξύ, ο άνθρωπος για να λιώσει τις τροφές στο στομάχι του, το στομάχι από το δημιουργό, Παράγει υδροχλωρικό οξύ αυτό που πλένουμε τα πατώματα, <συλίως> υδροχλωρικό οξύ. Μια ποσότητα αρκετή για να λιώσει το περιεχόμενο. Με τα χρόνια, όμως, οι αδένες που παράγουν το υδροχλωρικό οξύ εξασθενούν. Οπότε, εγώ, παρόλο που έχουμε διαφορά δυο-τρία χρόνια όπω έχουν περίπου, εγώ έχω... <συλίως> εγώ έχω λιγότερο υδροχλωρικό οξύ. Άρα η πέψη του τροφόλου δεν γίνεται τελείως. Και τα μικρόβια που καταπίνω μαζί με τα κοκορέτσια μου, τα εξοχικά μου, τα αρνιά μου, τι καρδούμπε, ένα ένας αριθμός βακτηρίων που καταπίνω με την τροφή δεν σκοτώνεται από το υδροχλωρικό και περνάει ανενόχλητο στο έντερο, στο λεπτό. Αυτοί οι δύο παράγοντε και άλλοι, κάπνισμα, κακή διατροφή, το, το χλώριο τις βρύση, τα έχουμε πει όλα αυτά, το ε. άφο μας κάνουν φλεγμονή στο, λε... στο λεπτό έντερο που λέγεται σύμπο. Λες. Τι ιδίωμα δύο μάχη των σύμπο. Κάνει τα συμπτώματα που είπαμε, την τριάδα και μπορεί να είναι ασυμπτωματική σε ποσοστό 17%. Λε. Δηλαδή γι' αυτό λέω τώρα εσύ, εγώ, μπορεί να έχεις σύμπο σε συνδυασμό με δυσβείωση και κοιλιοκάκι χωρίς να έχεις συμπτώματα από το έντρο. Είναι ασυμπτωματικά. Όποιος μου πει, εγώ ο γιατρέ μου ε, είμαι υγιής, ε, ξαπατάτε. Κοροϊδεύει τον εαυτό του. Για μένα όλοι οι άνθρωποι είναι ασθενείς που έχεις αποδείξει στον αντίο. Πάμε τώρα στη θεραπεία. Σε... Στη, στη θεραπεία. Ναι, Θα... Ένα λεπτό πριν πάμε στη θεραπεία. Ναι. Πριν πάμε στη θεραπεία. Mm. Θα πάμε στη θεραπεία. Ε, ερχόμενος κάποιος ασθενής εδώ στο γιατρείο σας. Ε... τι θα το ρωτήσετε για να καταλάβετε αν έχει δυσβείωση ή όχι. Μου αναφέρεται άγχος. Ναι. Τι άλλα πράγματα. Δηλαδή για να αρχίσει να προετοιμάζεται ο κόσμος πριν κάνει έρθει εδώ πέρα. Ό,τι έχει σχέση με τη ζωή του. Δηλαδή, πού μένει. Αν ζει σε περιοχή με νέφος. Ναι. Αν καπνίζει. Αν έχει κληρονομικότητα. Κληρονομικότητα ναι. αν ο πατέρας του είχε κάτι παρόμοιο. Mm. είχε κανένα καρκίνο του εντέρου που πολλοί μου λένε ναι. Είναι κληρονομικό. Ε, βέβαια, υπάρχει κληρονομικό. Είναι σίως. Ναι. Στο έντερο. Ναι. Όταν έχει ένα κακό έντερο και το αφήσει έτσι, το κληρονομεί και στου απογόνου. Όχι 100%, σε ένα αρκετό, σε ένα αρκετό ποσοστό. Επίση, αν καπνίζει, αν πίνει, διότι όλα αυτά βλάπτουν το μικροβιώμα, αν παίρνει ορισμένα φάρμακα, όπω είναι η αναστολή αδρία πρωτονίων, είναι σύγχρονα αντιόξινα φάρμα, φάρμακα χημικά που αναστέλνουν την έκρηση, την παραγωγή υδροχλωρικού οξύωσης. Μετά, η, η, το, η στέβια που είναι ένα γλυκαντικό και διαδεδομένο στην εποχή μας βλάπτει το μικροβίωμα του εντέρου, το βλάπτει. Mm. Και γενικά τα τεχνητά γλυκαντικά. Mm. Μην ξεγελιόμαστε, προτιμώ να βάζω ζάχαρη καστανή, μαύρη, ό,τι άλλο θέλει, παρά να βάλω στέβια ή ασπαρτάμι. Που είναι δηλητήρια για το μικροβίωμα. Μες. Άλλοι παράγοντε. Το άγχο. Το μικροβίωμα του εντέρου έχει μια τρομακτική ποικιλομορφία. Έχει διάφορε οικογένειε, οικογένειες, ε, στελέχη δηλαδή μικροβίων, mm. οι οποίε κυριαρχούν. Έχουν αδέρφια, έχουν εξαδέρφια, φιάδες, μανάδες. Αυτοί λοιπόν που κυριαρχούν, αυτοί καθορίζουν τη μοίρα μα όπω στην εποχή μα. Κύριε Τέμπο, να κερδίσουμε χρόνο. Ναι. Εντάξει. Δεν έχω να σα ρωτήσω κι άλλα. Πάνω στην απάντηση που θα δώσετε τώρα. Το ερώτημα και την απάντηση που όλοι περιμένουν αυτή τη στιγμή. Η εξειδικευμένη εξέταση για το μικροβίωμα του εντέρου, εσεί το έχετε πει, το γνωρίζω κι εγώ, είναι αρκετά έω πολύ ακριβή. Ναι, Για να ναι, μέσο ναι, ναι. βαλάντιο, θα λέω ναι, ναι. έτσι. Εντάξει. Λοιπόν. Έχω βρει και εναλλακτική λύση. Μισό λεπτό. Πιο, πιο οικονομική. Μισό λεπτό, καθίστε τώρα. Δεν θέλω εγώ μια εναλλακτική λύση πιο οικονομική. Mm. Θέλω εσεί. Μπορείτε να μα δώσετε απαντήσει και μπορεί, θεραπεία χωρί να κάνουμε τι εξειδικευμένε αυτέ εξετάσει. Είτε μπορεί. λιγότερο οικονομική, είτε πιο ακριβή. Ωραία. Λοιπόν, εσεί. Έρχομαι στον Κωνσταντίνο Τοντέμπο. Έτσι. Με υποψία της βίωση εντέρων η ΣΥΜΠΟ έτσι. Ναι. Λοιπόν, μου το λύνετε το πρόβλημα. Τωρέ, το λέει. Με ασφάλεια. Με ασφάλεια. Ωραία. Πείτε μου πώς. Πώς κάνετε διάγνωση. Εδώ, τι ακριβώς ε... Ε, θα μας δώσετε. Τι δεν θα μας δώσετε. Εδώ χρησιμοποιώ τη λογική μου ναι. ή τη λογική του παραλόγου. Δηλαδή. Η λογική μου είναι η εξής. Εφόσον η εξη εφοσον η δυσβιωση ειναι το συχνότερο γαστεντερικό νόσημα ή, νοσολογική κατάσταση θα έλεγα γιατί να μην θεραπεύσω πρώτα τη δυσβίωση mm. και μετά αν αποτύχει με άλλα λόγια. Έχω έναν άνθρωπο που δεν θέλει να κάνει το εντεροσκάνο για, για λόγους οικονομικούς. Του ξεκινάω την αγωγή του, της δυσβίωσης που είναι βασίζεται στο πρωτόκολλο mm. του Ράφαλ Κέλμαν του Αμερικανού Εβραίου, ο οποίος είναι γνωστός Εβραίος, είναι Εβραίος, γνωστός Εβραίος, ο οποίος χρησιμοποιεί μια μέθοδο καθαρά δική του, με συμπληρώματα διατροφής. Mm. Αυτή τη μέθοδο την έχω ενισχύσει με άλλα συσκευάσματα, την έχω τροποποιήσει, δηλαδή έχω προσθέσει και ιατρική κάναβη, η οποία δρά στο έντερο. Mm. Τι κάνει η ιατρική κάναβη επικαιρία στο έντερο. Κλείνει τις τρύπε στο σύνδρομο διαρρέοντας εντερού. Τι θα πει η σύνδρομο διαρρέοντας εντερού. Μέσα το τοίχωμα του έντερου, όλου του έντερου, έχει ένα βλενογόνο. Έχει μια λεπτή μεμβράνη, صωστό. η οποία έχει τρύπε μικροσκοπικές για να περνούν οι θρεπτικές ουσίες. Για πολλούς λόγους οι τρύπε αυτές, οι οπές, ανοίγουν. Από φτυγμονή του εντέρου, από το άγχος, από την κακή διατροφή. Mm. Η κάναβη έχει αυτό το ιδίωμα. Εκτός των άλλων θεαματικών δράσεων και επιδράσεων που έχει σε πάρα πολλά όργανα, έχει την ικανότητα να κλείνει τις τρύπες. Μετά, είναι και άλλη λόγοι, όχι μόνο αυτό. Με άλλα λόγια, εφαρμόζω μία θεραπευτική μέθοδο καθιερωμένη από τον δημιουργό, από τον ιδρυτή της ιατρικής του μικροβιώματος, την οποία έχω ελαφρώς τροποποιήσει και τη συνδυάζω με διατροφή. Υπάρχει ένα ειδικό πρωτόκολλο, διατηρητικό, δεν μπορώ να το περιγράψω, πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε στον κόσμο, να καταλάβει ότι η διατροφή παίζει σημαντικότατο ρόλο στα γαστεντερικά νοσήματα και γενικά στην υγεία του ανθρώπου. Ελάτε κύριε Τέμπο, να σα πω γίνεται, κάτι. Γίνεται, γίνεται. Ελάτε τώρα. μη Εσά. μου, μου κάνει αντίρρηση. Μη Μην μπει τώρα. Γίνεται. Λοιπόν, αποτέλεσμα. Κάνοντα τη θεραπεία τη δυσβίωση χωρί εντεροσκάν, έχω ανθρώπου οι οποίοι θεραπεύονται σε ποσοστό 99%. Πρόσεξε όμω. Εάν δεν θεραπευτεί, σημαίνει ότι έχει κάτι άλλο. Μπορεί να έχει σύμπο. Δηλαδή, ξαναλέω. Του δίνω τη θεραπεία τη δυσβίωση, αυτή που ξέρω εγώ και κάνω. Σκευάσματα. Ο ασθενή τι είναι πειραματοζώο. <laughs> Υπό ποια έννοια το λέω. Ε? ακούστε. η απάντηση που θα μου δώσετε σε αυτό που θα σα ρωτήσω. Και τότε ξαναγυρνάμε στο εταιρεό κάνω. Ε, λοιπόν, βέβαια. Ε, εγώ σα. Και, ε, και στο κάνω. Επαναλαμβάνω. Η ερώτηση που θα σα κάνω. Μα δεν το κάνω εγώ μόνο. Η ερώτηση που θα σα κάνω τώρα. Και η απάντηση που θα μου δώσετε. Ε? Ε, εντάξει. Ε. ε. Πιθανότατα να περικλεί και το... να πάρω εγώ το ρίσκο. Mm. Σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Η θεραπεία που θα μου δώσετε mm. για τη δυσβίωση. Δεν είναι φάρμακα. Δεν είναι φάρμακα. Είναι βότανα. Έτσι μπράβο. Πάμε. Συνεχίζουμε. Φυσικές ουσίες. Σιγά, σιγά σιγά λύνουμε το κόρδο δεσμό. Άρα με το σκεπτικό Λοιπόν, ένα λεπτό. Ότι δεν έχουμε τις παρενέργειες. Έτσι κι αλλιώς. Μπράβο. Α, Εδώ έτσι, πάμε τώρα. Έτσι κι αλλιώς. Αφού είπαμε 100% των ανθρώπων έχουν δυσβίωση, γιατί να του κάνω το εντελώ Από χέρι έχει δυσβίωση. Ναι, από χέρι έχει δυσβίωση. Υπάρχει όμω ένα 0,0001% -00 -00 ο άλλο να μην έχει τίποτα. Αφού έχει συμπτώματα, είπαμε. Ναι, αφού έχει. Ωραία, να ξεγελάσω και τα συμπτώματα. Λοιπόν, εγώ τη θεραπεία τη δικιά σα που θα πάρω. by tempos. Ναι. Παρενέργειε θα έχω. Και οποιοδήποτε υποκείμενο νόσημα μπορεί να υπάρχει, μπορεί να θα έχει. έχω παρενέργειε. Μπορεί. Μπορεί να έχω. Όχι θανατηφόρε. Όχι θανατηφόρε. Δηλαδή, Τιχύ. σε τι θα είναι, Ωραία. σε τι συνίσταται αυτέ οι παρενέργειε. Πείτε μα ξεκάθαρα. Το πρώτο που δίνουμε, ναι, ναι. θα το πω, όλο δεν έχω κανένα λόγο να το κρύψω. Ναι. Εγώ δεν κρύβω τι θεραπείε μου για να, για να κάνω λεφτά και περιουσία όπω κάνουν άλλοι. Και Μισή ο κόσμο λέει πολλέ φορέ ότι πάλει. δεν λέτε ξεκάθαρα ποιε είναι οι θεραπείε, τι είναι. Σου λέει τα κρύβια γιατί θέλει να πάμε λέει, στο ιατρείο του. Κοίταξε, λοιπόν, Κοίταξε, να μην είσαι ξεκάθαρα. Δεν θέλω κάποιο εξύπνιο να με αντιγράψει. Ναι. Να κάτσει να το διαβάσει και να το μελετήσει. Όχι να κάνει αυτά που κάνω εγώ. Για να, οικονομήσει, για να, για να έχει πελατεία. Καλά, φαντάζομαι κύριε Τέμπο, να σα πω κάτι. Επειδή ο κόσμο πολύ θεωρούν ηλίθεια τον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, εγώ προσωπικά θεωρώ του ανθρώπου που παρακολουθούν τηλεόραση έχουν, έχουν, και ένα συνέστημα, αποφασίζουν λίγο. Εντάξει, αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα, τι υπάρχει στην περιραίωση ατμόσφαιρα, δείξε, έτσι, δείξε, δεν πον. είναι όλοι, ξέρει κάτι, λέμε «Α, ζωντάω αλλά παρακολουθώ». Λοιπόν, δεν μπορεί να καταλάβουνε, γιατί εγώ το έχω δει, και αυτό που λέτε εσεί και στην καθημερινά πρά πράξη. Λοιπόν, αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει, mm. εντάξει, αυτό που θα του πει ο τέμπος, έτσι, και ο τέμπος του ακουμπάει χρόνια τώρα, ξέρουν πού θα απευθυνθούν. Άλλοι απλώ θα προσπαθήσουν. Okay. Εσεί έχετε ασχοληθεί. Ε, δεν έχετε άλλο ασχοληθεί. να πάω να αντιγράψω κάποιον, και άλλο το πρωτότυπο. Πάμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να τα πω πιο αναλυτικά. Μπράβο. Έχουμε λοιπόν υποψία, έχουμε την τριάδα των συμπτωμάτων. Ναι. Και λέμε, το πιθανότερο από όλα να έχει δυσβείωση. Ναι. Το συχνότερο είναι από όλα. Ναι. Το σύμπορο είναι σπάνιο, η χιλιοκάκι είναι σπάνια. Η μικροσκοπική κολίτιδα είναι πιο σπάνια. Η νόση του κόντ και αυτά είναι σπάνια. Πολύ το συνηθισμένο αυτό. Οπότε, με το σκεπτικό ότι Τα που... η θεραπεία που θα δώσω είναι αθώα. Δεν έχει παρενέργειε. Οι παρενέργειε που έχει μπορεί να είναι τοπικέ. Ξεκινάμε λοιπόν. Τι, τι έχουμε στο έντερο, Έχουμε κακά βακτήρια. Υπάρχουν διάφορε ουσίε φυτικέ, όπω είναι το καπριλικό οξύ, η βερβερίνη, το ριγανέλαιο, τα οποία σκοτώνουν τα κακά βακτήρια και σέβονται τα καλά. Mm. Ξεκινάμε λοιπόν. Στο καπριλικό οξύ μέχρι τώρα είχαν έναν άρρωστο ο οποίος έκανε κοιλιακά ενοχλήματα. Mm. Στον ενόχληστο, στο μάχη. Ένας στους 200. Mm. Ωραία. Δεύτερο, προβιωτικά. Επειδή τα κακά βακτήρια είναι περισσότερα από τα καλά, πρέπει να δώσουμε, να τροφοδοτήσουμε το έντερο με ευεργετικά βακτήρια τα οποία λέγονται προβιωτικά. Σε μεγάλες δόσεις. Οι δόσεις είναι, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κέλμαν που ακολουθώ, 50 μέχρι 200 δισεκατομμύρια σε μία κάψουλα. Έχω δίνω 100, ένα μέσο όρο 100. Παρ' όλα αυτά, έχω δει ανθρώπους με, να παίρνουν τα προβιωτικά και να κάνουν ενοχλήματα. Διάρεια του το έντερο. Οκ. Ναι. Okay. Τρίτο. Ωμέγα 3 λιπαρά Αυτό τι σημαίνει. Το του πειράζει το έντερο. Του κάνει κοιλιακά ενοχλήματα. Είναι ναι. μια αντίδραση, μια παρενέργεια των προβιωτικών. Δεν είναι τελείω αθώα τα προβιωτικά. Ναι, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν πρόβλημα. Όχι, δεν, δεν παθαίνουν τίποτα σοβαρότερο. Ναι. Τους Του κάνει μια υπερκινητικότητα του εντερού ναι. και μπορεί να του κάνει και διάρρεια και γοργουριτά και πόνου. Mm. Παρενέργεια των προβιωτικών. Πολύ ωρα. Ο κόσμο που πάει και παίρνει προβιωτικά χωρί έλεγχο κάνει λάθο τραγικό λάθο. Mm. Διότι υπάρχουν και αντεδείξει των προβιωτικών. Mm. Όταν ένα άνθρωπο έχει εξασθενημένο νοσοποιητικό και πάει και παίρνει προβιωτικά χωρί συμβουλή γιατρού, μπορεί να πάθει συψεμία. Μάλιστα. Mm. Είναι η κυριότερη αντεδείξη των προβιωτικών. Mm. Και που ξέρει εσύ τι ανοσοποιητικό έχει και αν είσαι εξασθενημένο ή όχι. Βέβαια αυτό κάνει συμπτώματα. Π.χ. κάνει εύκολε λοιμώξει. Όταν έχει εύκολε σημαίνει ότι έχει πεσμένο νοσοπεδικό. Mm. Και αν πάρει προβιωτικά, μπορεί να σου κάνει σι σε mm. Πάμε παρακάτω. Το τρίτο σκεύαμα που δίνω είναι ω3 λιπαρά οξέα, τα οποία είναι εντελώ αθώα με εξαίρεση σπάνιες περιπτώσει να κάνει γαστεντερικά νοκλήματα. Το τέταρτο είναι η κάναβη, η οποία είναι ευεργετική για το παχιέντερο, και για το λεπτό, αλλά έχει και αυτό παρενέργειε. Συνολικά αυτά που δίνω. Επίση, δίνω και ένα σκεύασμα για το σύνδρομο Διαρέα Εντέρου να πούμε, είπαμε το σύνδρομο Διαρέα Εντέρου, το οποίο είναι πολύ βοτανικό. Έχει μέσα λόγια, κιουτέν, κορισετίνη, ρίζα, μαλλμό. Έχει καμιά δεκαετία βοτανά σε συνδυασμό. Όλο αυτό μαζί μπορεί. Να κάνει παρενέργειε. Μιλάμε σπάνιες παρενέργειες. Επομένω, εγώ ενημερώνω τον άνθρωπο. Του λέω δέχεσαι να κάνουμε την αγωγή αυτή που θα σου πω ή, ή θα μου κάνεις και εσύ αγωγή εάν, ε, εάν σε ενοχλήσει. Με την προϋπόθεση αφού δεν θες να κάνουμε το εντεροσκάν τα 400 ευρώ να λάβεις υπόψη σου ότι η αγωγή που θα πάρεις Είτε έχει κάνει έντερο καν, είτε όχι, μπορεί να έχει και παρενέργειες. Ναι. Δεν καταλάβει. Ναι. Με το σκεπτικό λοιπόν ότι ο άνθρωπο από χέρι που έρχεται εδώ έχει δυσβίωση, δεν είπαμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα βαθμό δυσβίωση. Άλλοι μικρό, άλλοι μέτριο, άλλοι μεγάλο. Επομένω, το κέρδο που έχουμε, να έχει υπόψη ότι οι θεραπείε και ο κόσμο να καταλάβει κυκλοφορούν στην αγορά, με την προϋπόθεση ότι το εφ... ο όφελος που προσφέρουν είναι μεγαλύτερο από τη βλάβη που προξενούν. Και στην τελική ανάλυση, κύριε α, Τέμπο, λέτε, και λέτε για τις παρενέργειες, ακούστε κάτι. Αν οι παρενέργειες ναι. Ναι. δεν είναι τίποτα επικίνδυνες και θανατηφόρες, όχι, όχι. εντάξει, μπορεί με ένα τηλέφωνο στον Τέμπο, κύριε Τέμπο, ξέρετε κάτι, πήρα αυτό, με πείραξε λίγο εγώ τι κάνω, άκουγα. Στο μάχη, με πήρε ξυκοιλιά, εντάξει. Ακούω τι κάνω. Λοιπόν, λέω στον άνθρωπο. Αρκεί να είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Κοίταξε, τώρα. με την αγωγή αυτή, από την πρώτη βδομάδα πρέπει να αρχίσει να έχει βελτίωση. Λέ. Όταν όμω τα πίνει, τα παίρνει και περάσουν δύο εβδομάδε και δεν δει καμία διαφορά, του λέω stop. Πιθανώ έχει κάτι άλλο. Αλλά αυτό έγινε μία περίπτωση στι 200. Δεν θέλω να φτάσει να κλείσει. Να... Κανονικά πρέπει να κάνει ένα μήνα θεραπεία. Για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε εκριζώσει. Τη ναι. Οπότε του λέω στι 15 μέρε, κάνε τηλέφωνο να μου πει πώ πα. Αν μου πει ότι πάω καλά, θα ολοκληρώσει τον κύκλο του μηνό, τον ένα μήνα. Αν όμω δεν πα καλά, θα άρχισε από εδώ να αλλάξουμε την αγωγή. Διότι έχει κάτι άλλο. Ναι. Το κάτι άλλο μπορεί να το σύμπω. Το σύμπω όμω έχει άλλη αγωγή. Ναι, Είναι αντιβιωτικά, καθαρά αντιβιωτικά. Χημικά αντιβιωτικά. Το ΣΥΜΠΟ. Ένα φάρμακο που λέγεται rifαξιμίνη. Και μπορεί απευθεία, όταν δει ότι ο άνθρωπο που κάνει θεραπεία για τη βίωση δεν πάει καλά, του κόβει και του βάζει το ρηφαξιμίνι. Έχει αποκλείσει όμω ότι έχει κυλιοκάκι, που είναι το κυριότερο νόσημα που μπαίνει στη διαφορική διάγνωση. Επομένω, για μένα, κάθε άνθρωπο που θέλει να κάνει την αγωγή χωρί καν, πρέπει να έχει κάνει. Το σκέφτομαι λίγο την κορονοσκόπηση. Τι σκεφτόσαστε δηλαδή. Να είναι. την κάνει πριν ή μετά. Άκου να καταλάβει. Δηλαδή. Γιατί άμα την κάνει πριν, τι, καλύτερα δεν είναι. Εύκολο είναι να σου χώσουν εκεί το παλούκι και να σου βάλουν και από το στόμα. Κάθε άνθρωπο που έχει γαστεντερικά νοκλήματα πρέπει να κάνει γαστροσκόπηση. Καθίστε κύριε Τεμπού, ένα λεπτούλι τώρα. Ρίμενε. Εδώ λέτε εσεί ότι καλό είναι να γίνεται η κολονοσκόπηση. Τι, τι, καλό είναι να κάνει την κολονοσκόπηση. Κάστε ρε πουλάκι μου, να πόσα... Εάν έχει ένα άνθρωπο, είπαμε, με διάρκεια, Αέρια και φούσκωμα, ναι. του κάνει τη θεραπεία, τη δυσβίωση και θεραπεύει. Αφού θεραπευτεί δεν έχει τίποτα, αλλά αυτό έχει. Ναι. Αν όμω δεν θεραπευτεί, τότε θα τον στείλει για κορονοσκόπηση. Ωραία, ακόμη και έτσι. Εγώ προτιμώ για να είμαι επιστημονικά και νομικά καλυμμένο ναι. να έχει κάνει κορονοσκόπηση και γαστροσκόπηση. Ναι. Όταν έχει σύμπο ή δυσβίωση, δεν βλέπει τίποτα ο είναι αόρατα αυτά που έχει ο άνθρωπος, που έχει ΣΥΜΠΟ. Το ΣΥΜΠΟ είναι να το βρεις. Θέλει μια ειδική εξέταση που λέγεται τεστ αναπνοής. Ναι. Άλλη λύση είναι να πάρει υγρό από το δεκαδάκτυλο με γαστροσκόπιο. Ναι. Προτιμώ λοιπόν να έχει κάνει το εξή. γαστροσκόπηση, να έχει πάρει υγρό από το δεκαδάκτυλο, να έχει κάνει κολονοσκόπηση, να έχει κάνει βιοψία σε κάθε περιοχή ύπορτη ναι. και να έχει κάνει τεστ ή αχιλιοκάκι, που mm. είναι αντισώματα, αίματο. Αυτά μου είναι αρκετά. Εάν τα έχω όλα αυτά, μπορώ με ήσυχη τη συνείδησή μου να τον βάλω στην αγωγή τη δυσβίωση. Mm. Αυτό που βλέπω που γράφεται εκεί για τη φρουκτόζη. Υπάρχει μια κατάσταση mm. δυσανεξία στο γλυκό. Mm. Όταν φας γλυκό, σου έχει τα ιδέα, σου έχει μετό. Ναι. Έχει πρίξιμο στην κοιλιά, έχει διάρρεια. Υπάρχει λοιπόν δυσανεξία στη φρουκτόζη. Αλλά αυτό είναι τόσο εύκολο να το διαπιστώσει από τα συμπτώματα. Όπω υπάρχει η δυσανεξία στη λακτόζη. Τι είναι αυτή η δοκιμασία να πρωί, λέτε, και οι φρουκτώσει. Ναι, είναι μία. Κατάτε και σημείο, βλέπω εδώ, έχετε γραμματέα και γράφει. Αυτά τα έχω και τα δείχνω στου του. Και κάνω και μάθημα εδώ στου διατροφολόγου μα. Ναι. Μόνο Έχετε, έχετε πολύ καλά, βλέπω και δυσανεξία στη φρουκτόζη. Ναι. Εκεί η, η ευαισθησία στη γλουτένη. Εκεί λέω στον σου κοίταξε του λέω τα 10. Άγουν να δει τι κάνω. Νόσο του κρόνου. Α, με έχουν ερωτήσει γι' αυτό. Είναι συχνή αυτή η νόσο Κρόν. Όχι. Ε? Όχι, αλλά είναι τόσο χαρακτηριστική. Ε? Γιατί ο άρρωστο που έχει φλεγμονώδη εντεροπάθεια, ε? νόσος του Κρόν ή ελικό δυσκολίτηδα, βγάζει αίμα από πίσω και βλένε. Κάτι που δεν κάνει οι άλλε παθήσει του εντέρου. Ε. Π.χ. η δεν, ε. δεν βγάζει αίμα. Αν βγάλει αίμα, έχει ή καρκίνο ή η νόσο του Κρόν ή η η νοσο του κρόνου η η ελικο Εκτό αν είναι Εκεί θέλει και λίγο γαστρεντρολογού. Εκεί θέλει και λίγο. Πώς το βλέπεις. Ωραία. Εσύ θα καθόσουν Μα σου έλεγα ότι μπορεί να έχεις και λίγο κάκι, ε, να έχεις δυσβείωση για να γλιτώσουμε το 400 θα το διδοχόσουνε. Εγώ θα σας πω κάτι. Ε, δεν θα δεν θα είχα πρόβλημα να το δώσω να κάνω την, την τέτοια. Okay. Όχι γιατί φυσάω το χρήμα, απλώ επειδή θεωρώ κάποια πράγματα που όταν είναι για την υγεία μα πρέπει να κοιτάμε λιγάκι να δώσουμε και κάτι παραπάνω να κάνουμε μια εξέταση. Αλλά οφείλω να σα πω ότι επειδή σα εμπιστεύομαι πάρα πολύ, εντάξει, θα ξεκινούσα με τη δικιά σα θεραπεία σε πρώτη φάση. Οκ. Okay. Σα το ξεκάθαρα. Ένα, ένα ευχάριστο είναι ότι έχω βρει και μια εναλλακτική εξέταση, ένα αντιρροσκάν. Ε, ξένης προέλευσης ναι. που κοστίζει τα μισά από ό,τι το ενδιαφέρον το Αυτό που μου λέγατε, ναι, εντάξει. Ναι. Αυτά όμως, να σας πω κάτι. Αυτά τώρα τα kit, έτσι, που με σε kit λέτε, ναι, αυτό ναι, λέτε, ναι, ναι, ναι. Το ξέρω κάποιον λέτε, αλλά δεν έχω, ξέρετε τι γίνεται, σας το έχω πει κιόλας. το έχω μοιραστεί μαζί σας, έχω μια, yeah, μια ναι. μικρή αμφιβολία κατά πόσο ρε παιδί μου είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα που θα βγάλει. Αυτό είναι μόνο το πρόβλημά μου. Συνήθω για να τα βγάζουν αυτοί έχουν κάνει μελέτε. Αλλά τώρα εντάξει, μπορεί να είναι σαφώ μικρότερο το κόστο. Αλλά... Κοίταξε το μελέτησα και είδα ότι είναι καλύτερο το δικό μα, το ελληνικό. Τι σαν αποτέλεσμα. Να σου πω γιατί. Το εντεροσκάν γιατί το κάνει κανεί. Τι δείχνει το εντεροσκάν. Ναι. Δείχνει αν έχει φλεγμονή στο έντερο. Δείχνει αν έχει αλλεργία στο έντερο. Ναι. Σου δείχνει το ανοσοποιητικό σου. Σου πόσα μικρόβια έχει μέσα. Ναι. Και ακόμα σου λέει και αν έχει ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Ναι. Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού παραδοσιακά το βρίσκει ο εντερολόγο με γαστροσκόπηση. Σωστό. Άρα με το εντεροσκάν μπορεί να αποφύγει και τη γαστροσκόπηση. Είναι ένα λόγο που πρέπει να το κάνει κανεί. Γιατί το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Υπάρχει στο 50% των ανθρώπων μέσα στο στομάχι μας και είναι το συχνότερο αίτιο έλκους στομάχου. Και ποιο είναι το κυριότερο, Αν το αφήσει αθεράπευτο, ναι. είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι θα κάνει καρκίνο του στομάχου. Μιχάλη, είναι καταπληκτικό. Όμως, αυτό. Τη... Το 50% τη νύχτα, το έχουμε μέσα μα και το έχουμε ραπάξει και από άλλου. Είναι μεταδοτικό. Μικρόβιο είναι που ζει στο στομάχι μα μέσα. Όμως. Δεν είναι να το υποτιμά. Τι μεταδοτικό είναι. Ναι. Μεταδοτικό είναι. Το έχουμε 50%. Αλλά μου φαίνεται σε ένα 10% κάνει λίμωξη. Λίμωξη, παθαίνει λίμωξη, φλεγμονή. Μικρόβιο είναι, κάνει λίμωξη. Λες. Αυτό κύριε... έχει το καλό του εντελώ, το κάνει ό,τι σου λέει και το ελικοβακτηρίδιο. Το... Το δεν διαβάζει δηλαδή δηλαδή ναι. Λοιπόν, κύριε Τέμπο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να ευχαριστήσω. Ήσασταν και σήμερα αποκαλυπτικό. Ε, σε, σε έβγαλα άρρωστο τώρα, τι μου λε. Ε? Ε? Σε έβγαλα ότι έχει σύμπο. Κύριε Τέμπο, ξέρει, δεν πιστεύω. Το 80% των ανθρώπων που σας παρακολουθούμε αρχίζουμε και έχουμε υποψίες ότι κάτι έχουμε. Έτσι. Έτσι πρέπει να το βλέπετε. Και φαντάζομαι και το άλλο 20% απλώς έχει μια άρνηση να το δεχτεί. Πάτε να έχετε ψευδεστήσεις. Ε, βέβαια χωρίς ψευδεστήσεις ο άνθρωπος ζει. Εγώ προτιμώ να, να μην έχω κάτι αλλά να, να μην το σκέφτομαι και πολύ διότι θα τρελαθούμε. Διαβάζω τα σχόλια εκεί στο YouTube από κάτω των ανθρώπων που το έχουν διαβάσει και έλεγε σε ένα σημείο, λέει, γιατρέ τι μας έκανες, μας κατέστρεψες, λέει, μου χάλασες τη μέρα, τι είναι αυτά που λες. Τα καλά τα ναι, ναι. Όχι, έχουν δίκιο. Δεν θέλει ο άνθρωπος να ξέρει ότι δυνητικά είναι άρρωστος. Δεν θέλει, είναι θέμα επιβίωσης. Το αίσθητο της επιβίωσης μας κάνει να αισθανόμαστε... Εσείς τι πιστεύετε κύριε Τέμπου, πρέπει να βλέπουμε κατάματα την αλήθεια. Όχι. Δηλαδή υπάρχει κόσμο να καταλάβει αυτή τη στιγμή που άμα του πει τη λέξη καρκίνος, έτσι. Όχι, λίγο παραπάνω. Κλείνει και με τα δύο του χέρια τα αυτιά. Λίγο παραπάνω. Λίγορα. Να επιστοποιηθούμε και να προλαβαίνουμε τι περφύσει αντί να τι θεραπεύουμε. Λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Ευχαριστώ και πάλι ιδιαίτερα. Και εγώ ευχαριστώ. Το έντερό μα ήμισι είναι αυτό. Ο δεύτερο εγκέφαλο. Όχι, εντε... ετερό... Όχι το έντερό μα Το έντερο είναι το έντερό μα Ετοιμάζω και ένα βιβλίο. Είναι σωστό αυτό που λένε, ότι είναι ο δεύτερος δεύτερο εγκέφαλο. Ναι. Δεύτερο, Ένα βιβλίο ναι. αφιερωμένο στην Κυλιοκάκη. Ναι. 400 σελίδε. Είναι το μόνο. Δεν θα τι 400, 400 σελίδε για την Κυλιοκάκη. είναι το μόνο νόσημα που κάνει. 350 συμπτώματα. Και άλλα τόσα πτώματα. Χαίρετε. Καλό βράδυ, κύριε Τέμπο. <χαίρετε> Κυρίε και κύριοι. Τι να σχολιάσει, τι να πει <πιστεύω> τώρα. Όλοι έχουμε κυλιοκά και μέχρι να αποδείξει λοιπόν, τον αντίο. Το ναι. αντίο, Λοιπόν, και σύμπο. Να ευχηθώ να έχετε όλοι ένα όμορφο βράδυ. Ε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μα για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Τη συνέντευξη εδώ με τον Κωνσταντίνο Τέμπο και τι άλλε συνεντεύξει που μου έχει παραχωρήσει στο YouTube, ιατρικέ συναντήσει τέμπο θα τις δείτε όλες εκεί, τα τελείωτα views από τον κόσμο, ε, τα τελείωτα σχόλια, όχι έχουν ενδιαφέρον και αυτά που τα διαβάσετε, έτσι. Βγαίνει μια άκρη. Λοιπόν, ε, τι άλλο να πεις. Εγώ να Α, μην ξεχάσουμε και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ζωντανά κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στους 89,5 στα FM και τίποτα άλλο. Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.